βοήθεια. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο να πούμε και τα δύο περιστατικά. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Διαβάζετε ήδη περισσότεροι από εσάς στην διαφάνεια το περιστατικό και πραγματικά θα ήθελα πριν δείξω την επόμενη διαφάνεια την γνώμη σας. Προσέξτε μερικά από αυτά που μπορεί να λέμε, μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να είναι και επίτηδες λάθος. Και όταν κανείς πάει να μιλήσει για το τι θα κάνει μετά την ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του προστάτη, ενώ όσο δεν είναι ακτινοθεραπευτής, η δουλειά του γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Έχουμε έναν 58χρονο με στάδιο TAF3, Gleason score 7 και PSA κατά τη διάγνωση 35. Θεωρήστε το και λίγο μικρότερο. Ας μην καθίσουμε στο απόλυτο νούμερο. Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία για ένα χρόνο και το αποτέλεσμά του στο 19μηνο είναι καλό για αποτέλεσμα ακτινοβολίας. Διαδοχικές μικρές μετρήσεις παραμένοντας ασυμπτωματικός, ο άρρωστός μας δείχνει ότι στα 3 χρόνια είναι 1,6, στα 4, 3,5, 4 χρόνια 3 και 4,5 χρόνια μετά 4,3 νανογραμμάρια 1 ml. Για τι περιστατικό μιλάμε? Ποιος θέλει να μου πει για να κάνουμε μια συζήτηση? Τι είναι το περιστατικό αυτό που δείχνουμε? Παρακαλώ. Στο μικρόφωνο. Μιλάμε για βιοχημική υποτροπή μετά από αποτυχία, ας το πούμε, της πρωτογενούς ή άσημης... Διαφωνεί κανένας? Όχι, είναι η απάντηση. Να κάνω τη δεύτερη ερώτηση και θέλω κάποιον άλλον μιλητή. Συστηματική υποτροπή ή τοπική υποτροπή? Πολύ δύσκολη απάντηση, πιστέψτε με. Εγώ την έχω βάλει σαν τοπική υποτροπή, για να μιλήσουμε για την τοπική υποτροπή περισσότερο. Αλλά πραγματικά πείτε μου, ο Φίλιππας λέει συστηματική υποτροπή. Εγώ το έχω βάλει σαν ένα παράδειγμα τοπικής υποτροπής. Στα 4,5 χρόνια να έχει ανέβει το PSA του μέχρι εκεί. Πώς θα δώσουμε, όχι, ας πάμε στη θεραπεία. Ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα? Έχουμε αυτόν τον άρρωστο απέναντί μας. Έχει μεταστατική νόσο ή έχει τοπική υποτροπή μόνο? Σαν πιθανότητα είναι τοπική υποτροπή. Και εγώ αυτό νομίζω. Σαν πιθανότητα. Ο συνάδελφος, το μικρό όνομα. Ο Τρίφωνας, γιατί δεν γνωριζόμαστε και με όλους. Ο Τρίφωνας λέει σαν πιθανότητα τοπική υποτροπή. Αν ψάξετε τη βιβλιογραφία για να δούμε τι είναι τελικά αυτό και να είμαστε clear cut, δεν θα το βρείτε πουθενά. Τουλάχιστον εγώ δεν το βρήκα πουθενά. Είναι πολύ δύσκολο να το βρείτε πουθενά, ιδιαίτερα μετά την ακτινοβολία. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Ποιος από εσάς σε αυτόν τον διαγνωστικά τι θα θέλατε να τι θα κάνατε? Σκάνη και αξονική. Γνωριζόμαστε. Ένα διορθικό. Άλλος. Σκάνινγκ οστών. Ποιος το είπε? Σκάνινγκ οστών. Άλλος. Διορθικό και βιοψία. Άλλος. Εγώ υποστηρίζω ότι δεν θα έκανα τίποτα. Αλλά το έχω διαβάσει το θέμα. Αν με ρωτάγατε στη θέση σας, θα έλεγα και εγώ αυτά που λέγατε εσείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ θα έκανα PET scan, κύριε Σκολαρίκο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Πάρα πολύ ωραία. Γιατί θέλω να χαλάσω τα λεφτά του, του αρρώστου μου και έχω και ένα καλό ποσοστό. Στη χειρογράφημα οστών. Έχω ένα καλό ποσοστό από το PET scan. Σε τι τιμή PSA υποτροπής πιστεύετε ότι θα δείτε θετικό στην χειρογράφημα οστών μετά από τέτοιο περιστατικό? Πάνω από 20. Έξω. Αξιονική τομογραφία. Έξω. Βιοψία. Τι άλλο μπορεί να έχει, Γιάννη? Γιατί τι θες τη βιοψία? Καλό ήθε υπερπλασία. Μετά την ακτινοβολία, μετά τη ριζική προστατεκτομή, η προστάτη του είναι μέσα. Μετά την ακτινοβολία και με αυτό το χρόνο διπλασιασμού ζωής, γιατί στην ουσία αυτό είναι ίσως το μόνο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει, το BPH βγαίνει έξω από αυτόν τον άρρωστο. Αλλά είναι μια σωστή σκέψη. PET scan. Ποιος θα έκανε PET scan? Ερωτηματικό μεγάλο. Άλλες επιλογές που είπαμε? Ο κ. Μητρόπουλος, ερωτηματικό μεγάλο. Είναι η βοήθεια που ήθελε να μου προσφέρει. Ό,τι θέλει. Λίγο στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, καθηγητής. Κάνεις το PSA 0,2 σε 15 μήνες. Μάλιστα. Δεν σε προβληματίζει το χρονικό διάστημα που σου κάνει double time? Αν μου επιτρέπετε, καταπληκτική ερώτηση. Καταπληκτική. Η απάντηση είναι, δηλαδή η ερώτηση να την τροποποιήσουμε λίγο είναι... Πότε, μέχρι πόσο θα περιμένω τον αδύρ του PSA μετά την ακτινοβολία? Και η απάντηση είναι 18 μήνες. Εάν έχουμε δώσει και ορμονοθεραπεία, μπορούμε να κοιτάξουμε είναι στην τεστοστερόνη. Εάν η τεστοστερόνη παραμένει... Καλή ορμονοθεραπεία. Ναι. Καλή ορμονοθεραπεία κάτω από το όρια του ευνοχισμού, κάτω από 50 νανογραμμάρια ή ml. Δεν θυμάμαι. Νανογραμμάρια. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως.
Δύσκολο. Πολύ. Δεν το έβαλα εγώ το περιστατικό, να ξέρετε. Εγώ το μελέτησα. Κάποιο άλλο το έβαλε, δεν ξέρω ποιον. Καλά, λοιπόν, εντάξει. Μην καθυλωγή δεν προσφέρει στοιχεία. Αξονική και MRI και bone scan δεν είναι απαραίτητα πλέον. Γιατί δεν θα μας δείξουν. Endorectal MRI που το συζητήσαμε και προηγουμένως. Ερωτηματικό, PET scan. Ερωτηματικό, μπορεί να έρθει αργότερα για να μας πούν. Το πρόβλημα με το PET scan είναι και αν είναι θετικό και αν έχουμε ένα μεταστατικό, τι γίνεται. Είναι, μάλλον ένα κύτταρο στην κυκλοφορία, είναι μεταστατικό ή γιατί απαραίτητα να μην είναι ένα φυσιολογικό. Βιοψία προστάτου. Σύμφωνα με το consensus της Άστρο του 1999, το οποίο, του 99, το οποίο δεν βρήκα update και όποιος έχει βρει μπορεί να μου το πει και εμένα δεν το έχω βρει δηλαδή σαν αν έχει ξαναγίνει. Το 99, γιατί ο Γιάννης λέει το 99 είναι παλιό λίγο, ναι όντως. Ούτε και βιοψία αυτών των άρρωστων. Άρα πάμε με το feeling του συναδέλφου ότι μάλλον είναι τοπική υποτροπή. Και εδώ θέλω να πω ότι το PSA doubling time που πολύ έχει χρησιμοποιηθεί μετά τη ριζική προστατεκτομή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ μετά την ακτινοβολία, αν και τώρα ο Ζηλεύσκη έβγαλε ότι το PSA doubling time κάτω από 3 μήνες και στην ακτινοβολία, μάλλον, κάτω από 6 μήνες συγγνώμη, για την ακτινοβολία, μάλλον θεωρείται συστηματική νόσος. Εδώ είμαστε μάλλον στην τοπική υποτροπή. Άρα θα δεχτούμε αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει κάνει μια τοπική υποτροπή, μάλλον τοπική υποτροπή, μετά την ριζική θεραπεία που χρησιμοποίησαμε την ακτινοβολία. Τι θεραπεία θα κάνατε? Τι προτείνετε? Δύο θεραπείες, λέω στην άποψη. Η ριζική προστατεκτομή. Η ριζική προστατεκτομή. Η ορμονική θεραπεία. Μάλιστα. Άλλες επιλογές. Ο Φίλιππας λέει κραιοθέραπη. Δεν θέλω σχόλιο. Φίλιππα, το σχολιάσουμε. Κραιοθέραπη. Άλλο. Χάιφου. Άλλο. Άλλο. Άλλη επιλογή. Βραχυθεραπεία θα έπαιζε εδώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Δύο τέτοιες. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο τις επιλογές. Σωστά, αυτές είναι οι επιλογές όπως είπατε. Και τις είπατε όλες. Άρα, περισσεύω. Είναι σικέ λίγο γιατί είναι και γραμμένες. Περισσεύω. Μα δεν νομίζω ότι έχουν προλάβει όλοι να το διαβάσουν. Εντάξει. Θα ήταν πολύ μεγάλη μας τιμή, αλλά δεν νομίζω ότι όλοι έχουν προλάβει. Χωρίς βιβλία, ναι. Με κλειστά βιβλία. Για να δούμε μία-μία λοιπόν. Και πάω από αυτή που μάλλον χρησιμοποιείται λίγο περισσότερο. Ριζική προστατεκτομή, διάσωση μετά από ακτινοβολία. Αυτές είναι οι πρώτες μελέτες. Βάζω συμπεράσματα. Δεν έχω βάλει πολλές μελέτες. Οι πρώτες μελέτες, αυτό που πρέπει να σταθεί κανένας, πολλές επιπλοκές. Και συγχωρέστε με εδώ, είναι λίγο είναι ανάποδα. Φάνηκε ότι όταν κάναμε salvage μαζί με ανδρογονικό αποκλεισμό και είχαμε αρνητικά εγχειρητικά όρια, ίσως να είχαμε πολύ υψηλό σε σχέση με τα θετικά όρια. Όμως αυτές είναι παλιές μελέτες όπως θα δείτε και δεν πολύ χρησιμοποιήθηκε. Περισσότεροι άρρωστοι πήγαιναν στις ορμόνες. Και αυτό τουλάχιστον είναι και προσωπική εμπειρία και θα ήθελα και τη δική σας προσωπική εμπειρία. Υπάρχουν όμως καινούργιες μελέτες που πιστέψτε με είναι τελευταίων χρόνων που λένε ότι τη μάθαμε καλύτερα τη ριζική προστατεκτομία, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, και δεν έχω τόσες πολλές επιπλοκές. Και φαίνεται ότι αν βάλω καλά τους αρρώστους μου σε ένα, τους γκρουπάρω καλά, δηλαδή να έχουν μια εντοπισμένη νόσο, να έχω αρνητικά εγχειρητικά όρια, αυτό βέβαια δεν ισχύει γενικότερα, να έχω απουσία διήθησης σπερματοδόχων κύστων και αρνητικών λεφαδένων και πάλι πώς θα τους βάλει στη διάγνωση αυτή, η δεκαετής επιβίωση μπορεί να φτάνει σε υψηλά ποσοστά για τη salvage ριζική προστατεκτομή. Όμως, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και με τεκμηρίωση ιατρική σήμερα και λέει, εντάξει φίλε, εσύ μας λες κάνει ριζική προστατεκτομή, αλλά τι level έχεις, πολύ χαμηλό. Grade C, μάλλον το χαμηλότερο, δεν ξέρω, μάλλον το χαμηλότερο. Σημαίνει ότι μπορείς να την κάνεις σε ασθενείς που έχουν ένα καλό performance status, σε ασθενείς που έχουν μια επιβίωση δεκαετή, σε ασθενείς που έχουν χαμηλό προγνωστικό και όταν το προεγχειρητικό σου PSA, και αυτό δεν πάει με το περιστατικό το δικό μας εδώ, ήταν αρχικά κάτω από 10. Επομένως, ναι, εδώ μπορούμε να το κάνουμε, αλλά με τους αρρώστους μας θα είμαστε επιφυλακτικοί. Και ειλικρινείς. Και ειλικρινείς, ναι, βέβαια. Και ειλικρινείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν θέλει κανείς να δει την κρυοθεραπεία που είπε και ο Φίλιππος, και όντως αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ trendy. Δηλαδή, χρησιμοποιείται πολύ η κρυοθεραπεία. Αλλά πιστέψτε με ότι, σαν grade C recommendation, είναι ότι αποτελεί εναλλακτική πειραματική μέθοδο θεραπείας.
Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή με τον άρρωστό μας ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Πάλι με grade C. Υψηλά ποσοστά επιπλοκών στον πρώτο χρόνο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, κάνουμε. Ειλικρινή σημαίνει ότι δεν δικαιούμε. Αυτή είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι και ιατρική γνώμη. Δεν δικαιούμε να σου κάνω εγώ κρυοθεραπεία επειδή έφερα το μηχάνημα και είμαι πολύ καλός. Δικαιούμε να σε βάλω σε κλινικό πρωτόκολλο. Να σε ενημερώσω πολύ καλά για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Όσον αφορά τη βραχυθεραπεία διάσωσης που εγώ την έβαλα, κανένας από εσάς την πρότεινε και νομίζω σωστά, θα δούμε εναλλακτική πειραματική μέθοδο θεραπείας. Υψηλά ποσοστά επιπλοκών στον πρώτο χρόνο από τις μελέτες που έχουν έρθει. Και επομένως, τα περσινά guidelines, βραχυθεραπεία είναι εναλλακτική πειραματική. HIFU, το είπε ο... Αυτό κι αν είναι πείραμα στην ουσία. Λίγες ασθενείς. Πιθανότητα να μην είναι κατάλληλος κάποιος ασθενής για το χειρουργείο. Γι' αυτό και δεν χειρουργήθηκε ίσως και την πρώτη φορά. Τι θα κάνω, κάτι πρέπει να του κάνω. Και ένα άλλο ερώτημα. Πρέπει να του κάνω κάτι. Κάτι πρέπει να δώσω σαν θεραπεία. Συζητάμε με τον ασθενή και μπαίνει πάντα σε κλινικό πρωτόκολλο. Όσον αφορά την ορμονοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία και για αυτούς τους αρρώστους, μόνο αν έχουμε συστηματική νόσο. Τουλάχιστον αυτό είναι το evidence που υπάρχει μέχρι τώρα. Και τελειώνοντας με αυτό το περιστατικό, μόνο το δεύτερο κομμάτι, στην υποτιθέμενη τοπική υποτροπή, επιλεγμένοι ασθενείς σε ριζική προστατεκτομή διάσωσης πρέπει να ενημερώνονται καλά για τις επιπλοκές. Οι άλλοι ασθενείς, το watchful waiting δεν το έβγαλα, ή σε καθυστερημένη ορμονική θεραπεία, ιδιαίτερα αν η νόσος γίνει μεταστατική. Ήθελα να ρωτήσω λίγο. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ αυτό που βρήκα. Σε έναν τέτοιον άρρωστο. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο, κύριε καθηγητά, το πότε θα ξεκινήσουμε σε αυτόν τον άρρωστο την ορμονοθεραπεία. Ναι, αλλά να δώσουμε κάτι. Να μην. Δύσκολο και αυτό το να δώσουμε κάτι. Δηλαδή, αν ο άρρωστός μας κάνουμε την ριζική προστατεκτομή διάσωση που νομίζω ότι η βιβλιογραφία σήμερα εκεί θέλει να μας οδηγήσει. Αφήστε, συγγνώμη. Και υποτροπιάσει ξανά το PSA, μάλλον πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Ωραία. Τότε, παρακαλώ. Τον κύριο Κατσίκα, τον κύριο Δελιβελιώδη και τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Σκολαρίκο τελευταίο να πούν τι θα έκανε στον άρρωστο. Μάλιστα. Δεν θέλω να μείνουμε με το δύσκολα, δεν ξέρουμε. Πριν ξεκινήσω να πω τι θα κάναμε, όχι και μετά θα σου δώσω, ήθελα να ρωτήσω πόσοι εδώ μέσα έχουν κάνει ριζική προστατεκτομή μετά από ακτινοβολία για να δω τι εμπειρία έχουμε έτσι συνολικά. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολη σαν επέμβαση. Εγώ δεν τη συνιστώ. Εγώ θα ακολουθούσα την ορμονοθεραπεία, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα. Ο κύριος Χατζηχρήστος είμαι ικανοποιημένος. Δεν ξέρω. Ναι, πότε θα αρχίσατε ορμονοθεραπεία? Θα άρχιζα άμεσα. Θα κοιτούσα πρώτα τι τιμή είχε προεγχειρητικό PSA. Εδώ το περιστατικό 35, υψηλό. 35. Και υποτροπή πώς ήταν, 4. 4, μπορούσα να περιμένω και μέχρι 10 να πάει το PSA. Δεν το έκανα τίποτα. Αν μου έβλεπε ότι το PSA ανέβαινε, τότε το έβαζα ορμονοθεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω από την ερώτηση που είχα κάνει φάνηκε ότι συμφωνώ με τον κύριο Δελιβελιώτη. Άρα πάνω από 10 ορμονοθεραπεία, μέχρι 10 θα δίνουμε. Ίσως και νωρίτερα. Εκεί δεν στέκομαι πολύ. Μπορεί 10, μπορεί νωρίτερα, μπορεί και λίγο αργότερα. Παρακολούθηση βασικά. Ξέρετε γιατί το λέω. Παίρνω συνέχεια τηλέφωνο. Γιατρέ, 4 πήγε. Γιατρέ, 5 πήγε. Γιατρέ, 7 πήγε. Και του λέω εγώ περίμενε. Και όταν θα έρθει σε εσά και θα φύγει από μένα να πάω στον καθηγητή, τον κύριο Κατσίκα, μην του πείτε εσείς ότι γιατί περίμενε το 10. Κύριε Χατζηχρήστου, αυτό που θίγεται τώρα ισχύει όχι μόνο σε αυτό. Ισχύει τώρα, ανοίξατε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εδώ μιλάμε το τι πρέπει να γίνεται και ακούσαμε το από τον κύριο Σκολαρίκο, από τον κύριο Μητρόπουλο, το τι πρέπει να γίνεται. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που πρέπει να γίνεται και από αυτό που γίνεται στην καθημερινή πράξη και πρακτική. Εγώ το ξέρετε πολύ καλά ότι έχω απόλυτες απόψεις σε όλα τα θέματα προσωπικά. Έτσι και είμαι από αυτούς που διώχνω τους αρρώστους. Όχι, μην το πάμε και εγώ για άλλο λόγο. Γιατί άμα κάποιος μας πει στο γιατρείο μας αυτό, θα του δείξω το βίντεο και στο site. Ορίστε, ο κύριος Κατσίκας είπε να περιμένω το 7, το 10, το 15. Γι' αυτό το θέλω. Ελεύθερα και να σας χρησιμοποιούμε. Ελεύθερα να το δείξετε. Κύριε Χατζηχρήστου, να απαντήσω και εγώ σε αυτό. Βέβαια, δεν είμαι ο τελευταίος από αυτούς που θίξατε. Εξαρτάται πάντα από τον άρρωστο.
και από τον γιατρό πόσο διάθεση έχει να μιλήσει μαζί του. Δηλαδή, αν ήρθε ένας άρρωστος που έχει 4,5, είναι νέος, 58 χρονών, του έκανα ακτινοθεραπεία, έχω σταματήσει την ορμονοθεραπεία, δεν είναι αγχωμένος και πηδάει, τίποτα. Αν έρχεται όμως ένας άρρωστος ο οποίος με παίρνει 4-5 φορές τη μέρα, ίδιος, στο τηλέφωνο και η ποιότητα ζωής του, ο άρρωστος αργοπεθαίνει καθημερινά, θα έκανα ορμονοθεραπεία. Άμεσα. Και θα εξηγούσα και στους δύο ότι δυστυχώς και στις δύο περιπτώσεις είμαι σωστός. Κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι είμαι λάθος. Ο καθηγητής ο κ. Δελβελιώτης εδώ ρωτάει συνεχόμενη ορμονοθεραπεία. Γιατί να του χαλάσει την ποιότητα ζωής. Υπάρχει κάποια δεδομένα για να πούμε πιθανόν να έκανα διακοπτόμενη ορμονοθεραπεία. Να του δώσω και λίγο. Δηλαδή, απλώς η πίεση αυτή. Τι λέτε, να τον ξεκουράζουμε. Ναι, ίσως και να του κάνουμε και καλό. Πάντως, επιτρέψτε μου για να το κλείσουμε αυτή την περίπτωση, ότι τελικά πιστεύω ότι είναι δύο τα μηνύματα σε αυτή την ιστορία. Το ένα είναι ότι όχι τόσο εύκολα την ιστορία της ορμονοθεραπείας, διότι δεν είναι άμυρη επιπλοκών θεραπεία. Νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο σήμερα από οπουδήποτε. Και το δεύτερο, ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το τι κάνουμε σε υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία, δεν υπάρχει ξεκάθαρη, δογματική, καμία άποψη. Άρα λοιπόν δεν διεκδικεί κανένας την ιστορία της αλήθειας και του λάθους. Κύριε Σκολαρίκο, είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στο χρόνο και θα μείνουμε στο χρόνο. Αυτή είναι εύκολο.